Μπήκε. Θα πω κάτι και θα αναφερθώ και σε κάποια σχόλια που δεν θέλω να πω τα σχόλια. Που έγιναν για την Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Για την εμφάνισή της στην κηδεία του Βασίλη Καρά. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα σχόλια μας. Έγιναν πάρα πολλά σχόλια. Ντροπή και πάλι ντροπή. Ντροπή! Ντροπή! Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό αυτών των τύπων, των ανθρώπων που κάθονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και βλέπουν μια γυναίκα που πηγαίνει σε μια κηδεία. Πώς θα πάει στην κηδεία, περιπείτε. Τι να σου πω. Πώς θα πάει στην κηδεία, περιπείτε. Και σχολιάζουν την εξωτερική της εμφάνιση. Δεν ντρέπεστε. Αλήθεια, δηλαδή, ειλικρινά, το έβλεπα στο Twitter που νομίζω ήταν και νούμερο ένα. Έβλεπα Trend Vandy και λέω τι έχει συμβεί. Και μπήκα και διάβασα. Και έπαθα σοκ. Και βλέπω ότι είναι και σχόλια από γυναίκες. Η face σκορδά. Πειράζει, πρόμο τους κάνουμε. 5% κάνει, θα τα ανεβάσουμε λίγο σήμερα. Πραγματικά, χωρίς τις πλάτες κανενός. Χωρίς κανέναν γάμο, χωρίς καμία συνεργασία περίεργη. Καλά, δεν ντρέπεστε. Είστε με τα καλά σας. Είστε, όχι, πραγματικά, πώς γίνεται, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι ψυχή έχετε με είναι δυστυχισμένη. Είναι η ίδια δεν ξέρω αν είναι δυστυχισμένη ή δεν είναι, αλλά ντροπή σας και πάλι ντροπή σας. Και εύχομαι το 2024. Κάποιους από εσάς να σας βρει με λίγο καλοσύνη μέσα σας. Ειλικρινά. Σώθηκες. Συγχύστηκα. Να μην βουλώνεις.